Γεια σας, είμαι ο Νίκος Γιαννακόπουλος, καθηγητής μαθηματικών και πληροφορικής και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τη συναρμολόγηση και την πολύ συνοπτική λειτουργία του νέου Elevate V3 της Parallax. Το Elevate V3 είναι ίσως το πρώτο παγκοσμίως εκπαιδευτικό drone σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Κατασκευασμένο έχοντας στο μυαλό την εκπαίδευση, το Elevate μπορεί να τροποποιηθεί, να πετάξει, να του προστεθούν πράγματα, να προγραμματιστεί και κυρίως να γίνει κατανοητό από τους μαθητές. Στην οικονομική του έκδοση, το Elevate έρχεται χωρίς το τηλεχειριστήριο, είναι και η πιο συμφέρουσα έκδοση, έρχεται αποσυναρμολογημένο μέσα σε αυτό εδώ το κουτί και για την συναρμολόγησή του απαιτούνται 30 απλά βήματα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και υλικά που βρίσκονται αποκλειστικά μέσα σε αυτό εδώ το πακέτο. Θα ανοίξουμε λοιπόν το πακέτο να δούμε τι περιέχει. Εσωτερικά θα δούμε, καταρχήν βρίσκονται οι προπέλες, ένα ζευγάρι γυαλιά που θα μας φανεί πολύ χρήσιμο αργότερα στις δοκιμές μας και στα πειράματα και άλλες προπέλες, 4 ζευγάρια προπέλες, τα πάνω και κάτω βάση του σασί μαζί με τους δοκούς και το μηχανισμό προσγείωσης, οι κινητήρες μαζί με το board διανομής ενέργειας και τα καλώδια και τα ESC, βίδες και άλλα διάφορα αξεσουάρ και τέλος ο ελεκτής πτήσης του Elevate. Βήμα 1. Ασφάλιση της βίδας των κινητήρων με κόλλα. Σε αυτό το βήμα θα χρειαστούμε τον κινητήρα, το ειδικό κλειδάκι τύπου Allen και την κόλλα που παρέχεται επίσης, την ειδική κόλλα που παρέχεται στη συσκευασία. Με το κλειδάκι, στο επάνω μέρος του κινητήρα αφαιρούμε την εσωτερική βίδα που υπάρχει, με προσοχή, αφαιρούμε αυτή λοιπόν τη μικρή βιδούλα και τοποθετούμε πάνω σε αυτή μία μικρή σταγόνα κόλλα, ελάχιστη κόλλα προκειμένου να τη στερεώσουμε στη θέση της αρκεί. Κατόπιν τοποθετούμε πάλι τη βίδα στο σημείο από όπου την αφαιρέσαμε. Και σφίγγουμε ώστε να ασφαλίσει. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με τους υπόλοιπους κινητήρες. Βήμα 2. Προσάρτηση των κινητήρων στις βάσεις των κινητήρων. Στο βήμα αυτό θα χρειαστούμε τον κινητήρα, τις 4 βίδες, τη βάση του κινητήρα, την ειδική κόλλα που ασφαλίζει τις βίδες και ένα κατσαβίδι. Βάζουμε όλα αυτά πάνω σε μια χαρτοπετσέτα και παίρνουμε την ειδική κόλλα και βάζουμε από μία σταγόνα πάνω στις βίδες. Η κόλλα αυτή, όπως είπαμε, βοηθάει ώστε να ασφαλίσει τις βίδες κατά το βίδωμα και να μην ξεβιδώνουν έπειτα. Αφού βάλουμε κόλλα σε κάθε μία από αυτές, παίρνουμε τη βάση. Βλέπουμε εδώ υπάρχουν 4 τρύπες και 4 τρύπες υπάρχουν και εδώ ακριβώς. Την τοποθετούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουμε αυτές τις τρύπες και κατόπιν βάζουμε τις βίδες. Και με το κατσαβίδι μας βιδώνουμε. Πρώτη. Δεύτερη. Την τρίτη. Και την τέταρτη.
επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τους υπόλοιπους κινητήρες. Βήμα 3. Περνάμε τα καλώδια των κινητήρων μέσα από τους δοκούς. Στο βήμα αυτό θα χρειαστούμε τους δοκούς, τον κινητήρα μαζί με τη βάση και το ειδικό λαστιχάκι, αυτό το ειδικό λαστιχάκι που προστατεύει τα καλώδια. Πρώτον, περνάμε τα καλώδια μέσα από αυτό εδώ το λαστιχάκι. Καθώς είναι ελαστικό, μπορούμε να το πιέσουμε όπως βλέπετε και να περάσουν ένα-ένα τα καλώδια. Τραβάμε εδώ ώστε να έρθει στο επάνω μέρος. Και κατόπιν παίρνουμε τα καλώδια και τα περνάμε σε αυτήν εδώ την μεγάλη τρύπα. Επειδή δεν χωράνε όλα μαζί, τα περνάμε ένα-ένα. Και μετά με απαλές κινήσεις σπρώχνουμε τα καλώδια, ώστε να βγουν, όπως θα δείτε εδώ, στο κάτω μέρος. Όπως βλέπετε εδώ βγαίνουν στο κάτω μέρος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σπρώξουμε, να τοποθετήσουμε το λαστιχάκι αυτό μέσα στην ειδική εγκοπή. Το κάνουμε πιέζοντας. Με λίγη προσοχή βλέπω και αυτό θα πάρει το σχήμα τελικά αυτό που πρέπει. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και για τους υπόλοιπους δοκούς με τα καλώδια. Τη διαδικασία με τους 4 δοκούς και τους 4 κινητήρες θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βήμα 4. Βιδώνουμε τον κινητήρα με τη βάση του και το μηχανισμό προσγείωσης πάνω στη δοκό. Εδώ θα χρειαστούμε 2 βίδες, την 1 και ένα δεύτερο που είναι 38,1 mm και μία πιο μικρότερη, την 1 και ένα τέταρτο που είναι 31,75 mm. Επίσης θα χρειαστούμε τα 2 στηρίγματα που χρησιμεύουν ώστε να συνδέσουμε τη βάση επάνω στη δοκό, αγκαλιάζουν τη δοκό, τις 2 νάιλον ροδέλες, αυτές τις 2 μαύρες νάιλον μικρές ροδέλες και μία μεταλλική ροδέλα, καθώς επίσης και τα 2 παξιμάδια ασφαλείας, το μηχανισμό προσγείωσης και από εργαλεία ένα κατσαβίδι και το μικρό κλειδάκι που μας δίνει η Parallax. Πρώτα περνάμε τις βίδες μέσα στο μηχανισμό προσγείωσης. Τη μεγαλύτερη βίδα την περνάμε εδώ στη βάση του κινητήρα και τη μικρότερη εδώ εξωτερικά. Ξαναλέω, η μεγάλη βίδα πιο μέσα και η μικρή εξωτερικά. Μετά παίρνουμε τα 2 νάιλον. Τις 2 νάιλον ροδέλες τις βάζουμε εδώ, μετά τα 2 ειδικά στηρίγματα και περνάμε με προσοχή μέσα στις τρύπες της δοκού ώστε να περάσει από την κάτω μεριά. Λοιπόν, στην εξωτερική τρύπα θα βάλουμε τη ροδέλα, τη μεταλλική και το παξιμάδι ασφαλείας, βιδώνουμε πρόχειρα. Ενώ στην εσωτερική θα βάλουμε το μηχανισμό προσγείωσης, προσοχή με τη μεγαλύτερη γωνία προς τα έξω, δηλαδή έτσι και όχι έτσι. Προσοχή αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν. Και βάζουμε και το δεύτερο παξιμάδι ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε το κλειδάκι και κατόπιν βιδώνουμε. Επαναλαμβάνουμε και για τη βίδα εδώ απ' έξω.
και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τις υπόλοιπες δοκούς, ώστε τελικά να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η τέσσερη δοκή είναι έτοιμη, ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της συναρμολόγησης. Βήμα 5. Τοποθετούμε την τάπα της σωλήνας της δοκού. Αυτό είναι σχετικά εύκολο. Έχουμε την τάπα αυτή και τη δοκό με τον κινητήρα και το μηχανισμό προσγείωσης. Στην εξωτερική μεριά, λοιπόν, τοποθετούμε αυτή την τάπα, όπως βλέπετε εδώ. Πιέζουμε. Και έχει εφαρμόσει ακριβώς. Είναι τέλεια η κατασκευή της. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με τα υπόλοιπα.